Εντάξει, ξέραμε ότι το παιχνίδι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, το γνωρίζαμε εξ αρχής. Είχαμε προετοιμαστεί νομίζω κατάλληλα γι' αυτό. Ευτυχήσαμε να μπούμε μπροστά στο σκορ με μια φάση που ψάξαμε από το πλάι να χτυπήσουμε σε κάποια αντεπίθεση. Το καταφέραμε και με τη βοήθεια λίγο της τύχης με τον αέρα. Στρώθηκε η μπάλα στο μέτα. Μπήκαμε μπροστά στο σκορ. Μετά έπρεπε να μηνθούμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, γιατί ο Γιούχτας είναι μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. Πίεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές σταθήκαμε καλά. Νομίζω ότι είχαμε κανένα δύο στιγμές ακόμα που θα μπορούσαμε υπό προϋποθέσεις. Μάλλον δημιουργηθήκαν οι προϋποθέσεις να βγουν δύο ακόμα καλές τελικές σε κόντρα επιθέσεις κυρίως, γιατί είχαμε μείνει πίσω. Νομίζω οργανωμένα όμως το δημιουργήσαμε αυτό. Στο τέλος όμως, όταν παίζεις μεγάλες ομάδες που έχουν την ποιότητα αυτή που έχει ο Γιούχτας, αν δεν είσαι 100% συγκεντρωμένος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, μπορεί να το πληρώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ που σε ένα τέτοιο ειδικά παιχνίδι με μια τόσο πολύ δυνατή ομάδα όπως ο Γιούχτας, όταν είσαι κοντά στο να πάρεις κάτι από το παιχνίδι, στο τέλος όταν δεν παίρνεις τίποτα, η αλήθεια είναι ότι σου αφήνει μια πικρία. Όμως, όπως έχω ξαναπεί, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να στεκόμαστε πάρα πολύ στα παιχνίδια. Είτε ήταν είτε σήμερα, είτε είχαμε πάρει κάτι από το παιχνίδι, θα έπρεπε γρήγορα να πάμε στο επόμενο. Για μας κάθε παιχνίδι θα είναι τελικός, κάθε παιχνίδι θα το παλέψουμε. Νομίζω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα και στο τέλος, αφού κάνουμε την προσπάθειά μας, θα κάνουμε τα μία. Συμπερασματικά πάντως, coach, η ομάδα έδειξε πολύ θετικά δείγματα γραφής. Εντάξει, την ομάδα, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα. Νομίζω ότι η ομάδα έχει περισσότερες δυνατότητες. Νομίζω όμως ότι μας λείπει ακόμα η εμπειρία να καταλάβουν τα παιδιά ότι η κατηγορία που έχουμε να παίξουμε θα μετρήσει πάρα πολύ ουσία. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και τόσο πολύ. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τόσο πολύ, γιατί οι δυνατότητες της ομάδας αυτής νομίζω ότι είναι αρκετές ώστε να μπορεί να κοιτάξει κάθε αντίπολο στα μάτια.